Έντονη ανησυχία έχουν προκαλέσει οι αυξημένες μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη και τη Γάβδο το τελευταίο καιρό, ενώ και οι επόμενοι μήνες θα είναι όπως όλα δείχνουν ακόμα πιο δύσκολοι. Μιλώντας για το θέμα αυτό στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Crete TV, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δημήτρης Κερίδης αρχικά παραδέχτηκε πως η Κρήτη και η Γάβδος όντως δέχονται αυξημένες μεταναστευτικές ροές το τελευταίο διάστημα, κάτι που είναι πιο δύσκολο για την περιοχή, όπως είπε, από ότι για τα ανατολικά της χώρας. Και αυτό γιατί τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βρίσκονται πιο κοντά στις ακτές της Τουρκίας από όπου προέρχονται οι μετανάστες, πράγμα που καθιστά πιο εύκολη την απόθεσή τους και την επιστροφή τους εκεί από όπου ξεκίνησαν. Αλλά οπωσδήποτε η τάση έχει μια δυναμική η οποία μας προβληματίζει και γι' αυτό λαμβάνουμε μια σειρά από πρωτοβουλίες. Κομβική σημασία είναι η συνεργασία με την Αίγυπτο, από όπου προέρχεται η μεγάλη πλειοψηφία των μεταναστών. Η μεγάλη απόσταση της Κρήτης από τις ακτές της Αφρικής κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη διαδικασία ελέγχου, μιας και αναφερόμαστε σε μια τεράστια θαλάσσια έκταση. Μάλιστα, τις επόμενες μέρες αναμένεται και η κάθοδος του αρμόδιου υπουργού στο νησί για να τεθούν οι βάσεις για έναν επί της ουσίας σχεδιασμό θωράκισης αλλά και διαχείρισης του προβλήματος στην Κρήτη. Όπου η λιβική ακτή απέχει 200 και 250 μίλια από τη Γάβδο ή ακόμα περισσότερο από την Νότια Κρήτη και εκεί υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή. Και πάντοτε η ελληνική κυβέρνηση, η Ελλάδα συνολικά, η ελληνική κοινωνία, προφανώς το ελληνικό λιμενικό, προτεραιοποιεί την ανθρώπινη ζωή και είναι το πρώτο και το κεντρικό. Ήδη ετοιμάζεται μια τροπολογία στο Υπουργείο, ώστε να υπαχθούν σε χρηματοδοτήσεις και δήμοι που δέχονται πιέσεις, χωρίς να έχουν τις απαραίτητες δομές φιλοξενίας μεταναστών. Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει ένα ταμείο για την χρηματοδότηση και τη στήριξη των δήμων όπου υπάρχουν δομές. Έχουμε επεξεργαστεί τροπολογία ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιούμε πόρους από αυτό το ταμείο και για περιοχές όπου δεν υπάρχουν δομές αλλά δέχονται μεταναστευτική πίεση, όπως κατεξοχήν είναι ο νομός Χανίων σήμερα, είτε λέγεται Γάβδος είτε λέγεται Δήμος Χανίων. Ο κύριος Κερίδης ανακοίνωσε ακόμη πως πολύ σύντομα στην Ευρώπη θα πραγματοποιηθεί το συμβούλιο για το θέμα των μεταναστών σε επίπεδο πρωθυπουργών, κάτι που έθεσε η ελληνική πλευρά, ενώ η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν με τους πρωθυπουργούς Ελλάδας, Ιταλίας και Βελγίου θα επισκεφθούν την Αίγυπτο όπου προέρχονται αρκετοί μετανάστες για την εξέβρεση μιας λύσης εν ώψη και της τουριστικής περίοδου. Όταν το πρωτοέθεσα το θέμα στους Ευρωπαίους εταίρους μας πριν δύο συμβούλια, κανείς δεν ήθελε να το συζητήσει, διότι όλοι επικεντρώνονταν στην Ουκρανία. Πολωνοί, Λετωνοί, Εστονοί, Φιλανδοί, Σουηδοί, Γερμανοί, μην νομίσετε ότι η Ανατολική Λιβύη ήταν η προτεραιότητα. Στο τελευταίο συμβούλιο, πριν από μία εβδομάδα, το θέμα ήταν κεντρικό. Με επιτακτικό τρόπο τέθηκε από μένα προσωπικά και γι' αυτό θα δείτε τώρα την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν να κατεβαίνει στην Αίγυπτο.